Με παρακαλώ πολύ στο νομοσχέδιο για πανελλαδικές βάσεις αγωγής και την πανεπιστημιακή αστυνομία. Να ακούσουμε τι δηλώνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η κυρία Νίκη Κεραμέως. Και θέλω να σας πω μετά εδώ για τον Υπουργό μας, τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Έχω όλο το νέο σχέδιο που δημοσιεύει τα νέα που ετοιμάζει η Ελλάς. Καινούριο πολιτικό και επιχειρησιακό δόγμα για την ασφάλεια. Στα σκαριά πιο εύκολη επιτελική δομή. Καταργούνται ή συγχωνεύονται τμήματα. Περισσότεροι αστυνομικοί στην πρώτη γραμμή. Αλλάζει η αστυνομική εκπαίδευση. Δημιουργούνται άλλες 18 ομάδες δράσης και 5 νέες ειδικές δυνάμεις. Έχω μέσα το ρεπορτάζ στα νέα, θα τα πούμε σε λίγο για τον Υπουργό. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε, τον κύριο Χρυσοχοΐδη και την κυρία Κεραμέως. Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Ένα νέο τοπίο χαρτογραφείται πλέον στα πανεπιστήμια της χώρας, σύμφωνα με νομοσχέδιο που μπήκε στη φάση της διαβούλευσης, με το οποίο πρώτοι θα έρθουν αντιμέτωποι οι σημερινοί μαθητές της Τρίτης Λυκείου. Με το άγχος μας που είμαστε με την τηλεκπαίδευση, με τον εγκλισμό, να μας λένε ότι ξαφνικά μας αλλάζουν τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Η βάση εισαγωγής θα καθορίζεται από τα τμήματα των σχολών. Θα συμπληρώνονται 2 μηχανογραφικά δελτία από τους υποψηφίους, ενώ επιχειρείται να δοθεί τέλος και στους αιώνιους φοιτητές. Για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και για την έγκαιρη ολοκλήρωση σπουδών. Όπως σας είπα, σήμερα το 30% των φοιτητών δεν αποφυτά ποτέ. Προφανώς αυτό θα ρυθμιστεί και με την ρύθμιση των αιώνιων φοιτητών. Ήδη από φέτος, τις βάσεις εισαγωγής θα καθορίζει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα. Η βάση θα εξάγεται ως ποσοστό του μέσου όρου των επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα του κάθε επιστημονικού πεδίου. Ωστόσο, το Υπουργείο θα καθορίζει το εύρος στο οποίο θα κινείται το ποσοστό αυτό. Χίλιοι ειδικοί φρουροί προσλαμβάνονται για να συστήσουν την ειδική ομάδα προστασίας των πανεπιστημίων. Θα υπάγονται στην ελληνική αστυνομία. Δεν θα φέρουν όπλα, αλλά θα είναι εξοπλισμένοι με γκλοπ και χειροπέδες. Σε περιπτώσεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων, θα πραγματοποιούν αυτεπάγγελτη επέμβαση, δικογραφία, εισαγγελέας κλπ. Είμαστε θετικοί προς τις ρυθμίσεις αυτές, αφού και εμείς είχαμε διαχωρίσει και έχουμε διαχωρίσει τη φύλαξη από την πρόληψη και την ασφάλεια οποιασδήποτε ποινικής παραβατικής πράξης. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι διαφωνίες. Αυτό που δεν χρειάζεται είναι η αστυνομία, αρκεί να ενισχυθεί με ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο σώμα χωρίς προανακριτική αρμοδιότητα τα πανεπιστήμια και να είναι με την ευθύνη της συγκλήτου. Η αστυνόμευση θα ξεκινήσει σε πρώτη φάση στα 5 μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Κύριε Καραγκούνη, σοβαρή προσπάθεια του κύριου Χρυσοχοΐδη και της κυρίας Κεραμέως. Πολύ σοβαρές και ουσιαστικές. Όχι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Φαντάζομαι ότι σε αυτό το γύρο της συζήτησης θα γίνουν πολλά σχόλια από όλους εδώ τους καλούς φίλους. Νομίζω ότι θα ξεκινήσω από την παιδεία. Να πω κάτι λίγο, επιτρέψτε μου, γιατί πρέπει να τηρώ τους κανόνες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και τον κώδικα της Ένωσης Συντακτών, ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν βρει καινούριο κόλπο. Να βγαίνουν στην εκπομπή αποδείξεις live του ΕΕ, αφού πρώτα έχουν καταγγείλει όλα τα κανάλια στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ότι δεν τους δίνεται χρόνο, να λένε ότι βιαζόμαστε και έχουμε τηλεδιασκέψεις και να αποχωρούν. Δευτερόλεπτο. Λένε τα δικά τους και φεύγουν. Το λέω αυτό για να τα ακούει και η κυβέρνηση και η επιτροπή της Βουλής για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, για να μην ρίχνουμε τα βέλη σε ανθρώπους οι οποίοι δεν φταίνε. Μα έτσι αντιλαμβάνονται το δημοκρατικό διάλογο. Εγώ οφείλω να το πω, γιατί είμαστε τηλεοπτικό σταθμό. Και μετά θα κατηγορηθούμε ότι δεν φιλοξενούμε την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Τα βλέπετε, ευτυχώς καταγράφονται όλα από τους δέκτες του ΕΣΟΥ. Φτιάχνουν το νέο πλαίσιο και θέλει πολύ χρόνο τώρα αυτό. Και το ΚΚΕ, αλλά εντάξει, μιλάω πιο πολύ για τον Τσίπρα που κατήγγειλε τον πρόεδρο, τον κύριο Κουτρουμάνο. Ελάτε, κύριε Καραγκούνη, ζητώ συγγνώμη, αλλά οι κανονισμοί είναι κανονισμοί στην τηλεόραση. Προφανώς, καλό κάνει και το διευθύνιζετε. Τώρα, εγώ θα ξεκινήσω οπωσδήποτε με το ζήτημα της παιδείας, διότι νομίζω ότι είναι το πιο ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας μας και σίγουρα αφορά πάρα πολύ κόσμο και ειδικά τα νέα τα παιδιά που θέλουν να μπουν στη βάθμια εκπαίδευση. Και το βάθμια εκπαίδευση, ξέρετε, είναι το επιστέγασμα, θα έλεγα ο τελικός στόχος της μαθητιώσης νεολαίας και είναι βεβαίως τα μυαλά αυτού τους αυτής της χώρας που διαπρέπουν, οφείλουμε να πούμε, παντού στο εξωτερικό. Το να αναβαθμίσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο θεωρώ ότι είναι ένας πρωταρχικός στόχος που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση
προχωράνε και οι εισηγήσει τη κυρία Κεραμέως Υπουργού. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε ότι οι αλλαγέ έχουν να κάνουν κυρίω με τον τρόπο εισαγωγή στα πανεπιστήμια και ότι μπαίνει αυτή η ελάχιστη βάση εισαγωγή με ένα μέσο όρο. Δεν ακριβώ η ελάχιστη βάση σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρει 10. Μπαίνει ένα μέσο όρο τη σχολή. Και υπό μία έννοια αυτό έχει τη λογική να διασφαλιστεί και εξοπλιστία των σπουδών των ελληνικών πανεπιστήμιων. Αλλά ξέρετε, σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα και σε ένα σύστημα που πραγματικά αξιολογούνται όλα τα πανεπιστήμια και μπαίνουν σε μια διεθνή κατάταξη τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα του κάθε πανεπιστημιακού ιδρύματος, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να βαθμιστεί η αξιοπιστία τους και το επίπεδο σπουδών. Ναι, κύριε Καραγκούνη, γιατί βλέπουμε απόφοιτους πανεπιστημίων να κάνουν τέτοια λάθη που δεν τα κάνουν ούτε άνθρωποι που σπούδαζαν, που τελείωναν δημοτικό κάποτε. Δηλαδή είχε πέσει πάρα πολύ τέτοιο. Εγώ θα σου πω, κύριε Παλετσάκη, εγώ δεν θέλω που μία να είμαι εντός εισαγωγικών ρατσιστής με κανέναν, αλλά σίγουρα το να μπαίνει ένας φοιτητής σε πανεπιστημιακή σχολή με βαθμό 1, τα είδαμε, ίσως και κάτω από 1, σε πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα τελευταία χρόνια, στη βάση του 20, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτό σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορείς να το αφήσεις και να μην το εξετάσεις. Δεν μπορεί να μπει ένας φοιτητής με ένα σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Καταλαβαίνετε, όλοι καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Το άλλο μεγάλο κομμάτι, βεβαίως θα τοποθετηθούν και όλοι οι καλοί φίλοι, έχει να κάνει με αυτό το μπάχαλο που ισχύει πραγματικά στα πανεπιστήμια και είναι ένα προνόμιο που έχουμε μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν κάποιες άλλες τριτοκοσμικές χώρες, ο οποίος οποιοδήποτε μπορεί να μπει είτε σε μια φοιτητική εστία με εγκληματικές προεκτάσεις, το έχουμε δει και αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε σε μια φοιτητική εστία, όπως δεν μπορεί να μπει πολύ περισσότερο οποιοδήποτε μέσα σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα και γίνεται αυτό που γίνεται. Δηλαδή δεν χρειάζεται να επαναλάβω, γνωρίζει ο κόσμος και για τα καυσίματα και για τα γκρεμίσματα και για τα κρασίματα και δεν ξέρω τι οτιδήποτε άλλο γίνεται. Και για τα ναρκωτικά. Οπότε, που και τις μουσικές ουσίες που υπήρχαν μέσα στα πανεπιστήμια και γινόταν διακίνηση ελεύθερη. Μα εξάλλου η εκπαίδευση είναι συνταγματικό δικαίωμα και πρέπει να προστατεύεται με κάθε νόμιμο τρόπο. Είναι συνταγματικό δικαίωμα η εκπαίδευση. Και πρέπει να το προστατεύουμε, κύριε Καραγκούνη, και σωστά το λέτε. Δεν μπορεί οι λίγοι να εμποδίζουν τους πολλούς. Και σε κάθε περίπτωση είναι ένα πεδίο ελεύθερων, ξέρετε, το πανεπιστήμιο. Ελεύθερη διακίνηση ιδεών, αλλά φτάσαμε στον τίθετο. Αν έχει ανθρώπου με λωστούς μέσα, νομίζω ότι δεν γίνεται η ελεύθερη έκφραση των ιδεών και η διακίνηση των ιδεών. Κύριε Καραγκούνη, μία τελεία από εσά να ακούσουμε τον κύριο Ρωμανό για την οικονομία του χρόνου, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Δεν θα τα εξαντλήσουμε, δεν μπορούμε. Έχουμε εδώ μία σκαλέτα με πολλά θέματα. Άρα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ρωμανό, τι απαντά... 32 σελίδες έχω θέματα. Ωραία. Θέλω να σας πω και μετά από αυτό ότι τον τόμο... Όχι 11, πρέπει να πούμε στην ιδιοκτησία να πάω μέχρι τις 2. Καταλαβαίνετε, θα δίνουμε και πρωινό σε λίγο. Απορώ κύριε Ρωμανέ, τέτοιες ενημερωτικές εκπομπές, τέτοιου ύφους, γιατί δεν ενημερώνει το κόσμο από τη δημόσια τηλεόραση. Θέτω εγώ το ερώτημα. Γιατί ο κόσμος πρέπει να ακούει. Πάμε τώρα στον κύριο Ρωμανό. Κύριε Ρωμανέ, θέλω να απαντήσετε στο εξής. Η αστυνομία στα πανεπιστήμια θα κατηγορηθείτε ότι αρχίζει ένας εντός εισαγωγικών φασισμός. Τι απαντάτε σε αυτό? Εγώ έχω άποψη για το τι γίνεται στα άλλα πανεπιστήμια του κόσμου, αλλά θέλω τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Καλά, τώρα σε αυτούς που μιλάνε για φασισμό, αστυνομοκρατία, καταστολή κτλ., νομίζω ότι έχει απαντήσει ήδη η πραγματικότητα και ότι μιλάμε μια γλώσσα που απευθύνεται σε προηγούμενες δεκαετίες και σε ακροατήρια προηγούμενων δεκαετιών και δεν πατάνε στο σήμερα. Το μόνο το οποίο ακούω ως επιχείρημα και μπορεί κάποιος να πείθει είναι ότι δείξτε μου, λένε από χθες, δείξτε μας μια άλλη χώρα στον κόσμο όπου να υπάρχει αυτό το σύστημα του ειδικού σώματος αστυνόμευσης για τα πανεπιστήμια. Η απάντηση σε αυτό, η ανταπάντηση σε αυτό είναι δείξτε μου μία άλλη χώρα στον κόσμο που να είναι τα υπόγεια των πανεπιστημίων και έντρα Παρασκευής Μολότο. Δεν υπάρχει καμία. Άλλη τέτοια χώρα, τότε να πούμε να συζητήσουμε γιατί είναι αναγκαστικό μέτρο αυτό το οποίο γίνεται. Μα κύριε Ρωμανέ μου, 4,5 χρόνια η κυρία Παπακώστα έβαφε τα νύχια της μες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Την ενδιέφερε τι γινόταν στο υπόγειο. Τώρα συγκρίνουμε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, όποιος κακοπροαίρετος, με την κυρία που την είχαμε πανελατζού στα αποκαλυπτικά. Πρόβλημα, και μπορούσε να διαχειριστεί την αστυνομία. Δηλαδή, ντροπή που την τοποθέτησε ο Τσίπρας. Και την κύριο Βασίλη, από εκεί που είναι, που δεν έχει ιδέα το τι σημαίνει αστυνομία, αστυνόμευση και προστασία, όπως λέτε, ήταν άνδρο τα πανεπιστήμια και γινότανε Μολότοφ.
Βάλανε τώρα, είχαν βάλει την Γεροβασίλη και την Παπακώστα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μα γι' αυτό και βάφαν τα νύχια. Μα γι' αυτό τι βάλανε και φουρτιά. Και πριν την είχα εγώ στο πάνελ. Καθόταν δίπλα στην κυρία Παλετσάκη, στην κυρία Τσόλκα και στην κυρία Νικολαίδου. Χωρίς εμείς να βάφουμε τα νύχια. Εσείς τα νύχια. Όχι, η κυρία τα έβαφε στο Υπουργείο τα νύχια. Όχι στην εκπομπή, είναι normal. Τώρα, λοιπόν, δηλαδή... εγώ κύριε Φουρτιώτη, δεν έχω πρόβλημα ούτε με το βάψιμο νυχιών, ούτε με το μη βάψιμο. Καλά κάνετε, αλλά όχι μέσα στο Υπουργείο, κύριε Ρωμανέ. Εγώ το πρόβλημα που βρίσκω. Στο σοβαρό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρέπει να τοποθετούνται άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να διαχειριστούν τόσο σοβαρά θέματα για τις ανθρώπινες ζωές και για αυτές τις πράξεις. Διοικούν την αστυνομία η πολιτική ηγεσία. Και πριν, αντί να διοικεί την αστυνομία, διοικούσε το βάψιμο νυχιών. Ελάτε. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι το βασικό πρόβλημα, χωρίς να το προσωπικό... Τι τραβάει και αυτός ο Χρυσοχοίδης. Είναι ότι είχαμε μία κυβέρνηση τα προηγούμενα 4,5 χρόνια, που ουσιαστικά ενώ είχε μπει μία τάξη σε συγκεκριμένα ζητήματα στην παιδεία με τον νόμο Διαδωματοπούλου, που σας θυμίζω ότι είχε τη μεγαλύτερη πλειοψηφία, πέρασε με τη μεγαλύτερη πλειοψηφία από τη Βουλή των Ελλήνων τότε, ήρθανε λοιπόν και αντιστρέψανε μία σωστή πορεία που είχε ξεκινήσει για την παιδεία και την πανεπιστήμια. Και τα διαλύσανε όλα, μας πήγανε 20 χρόνια πίσω και ήρθε αυτή η κυβέρνηση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τι κόμμα ήταν? Όχι μόνο να σώσει ό,τι σώσει. Του 2015 ή του 20 ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Του 1421 ήταν, πάμε. Δυστυχώς όμως, κύριε Φουρτιώτη, παντρεύτηκε, λέω. Κυβέρνησε το 2015 μέχρι το 20. Ξέρετε, με τον κύριο Καμένο. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση, ενώ στην άνοδο της Νέας Δημοκρατίας με το Κινάλ που ήταν συγκυβέρνηση, να θυμίσω στον κόσμο τα στοιχεία της επιχειρηματικότητας και της εργασίας, είχαν φτάσει στα ύψη, αν δεν κάνω λάθος, επειδή μεγαλώνω κι εγώ, ο Κώστας Καραγκούνης ήταν υφυπουργός τότε, σωστά, με την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Και πολύ καλός υπουργός δικαιοσύνης. Πολύ καλός. Ζητώ συγγνώμη, αλλά μεγαλώνω. Θέλω να σας πω, το 2015 ρίξαν την κυβέρνηση σε μία άνοδο. Σε όλα τα επίπεδα. Είχα την κυβέρνηση όταν είχαμε αρχίσει να βλέπουμε ανάπτυξη για πρώτη φορά μετά από χρόνια, όταν είχαμε αρχίσει να ανακτούμε την εμπιστοσύνη των αγορών, όταν βγαίναμε πραγματικά από τα μνημόνια και όχι με τις γραβάτες του Τσίπρα, και όταν χάσαμε όλη αυτή την περίοδο των 4 ετών που το παγκόσμιο σύστημα έτρεχε με ανάπτυξη, για να βλέπουμε τα ζάπια του Τσίπρα, εννοώ με τις γραβάτες. Το βαρουφάκι να ηχογραφεί. Το βαρουφάκι να ηχογραφεί. Και εμείς να πηγαίνουμε όχι βήματα, να πηγαίνουμε αιώνες πίσω. Αιώνες. Λοιπόν, κύριε Καρανικόλα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ανδιαφυσβήτητη εικόνα σε κάθε Έλληνα. Δυστυχώς το λέω αυτό. Τα πανεπιστήμια μας να έχουν κατά καιρούς εξελιχθεί σε κέντρα ανομίας, αναρχίας και τέλεσης βαρύτητων εγκληματικών κακουργηματικών πράξεων. Θέλουμε να τελειώσει αυτή η εικόνα? Η απάντηση, νομίζω, όλου του ελληνικού λαού, ο οποίος πληρώνει, προσέξτε, αυτό πρέπει να το πούμε. Τα ελληνικά πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται από τη φορολογία των Ελλήνων πολιτών. Άρα λοιπόν οι Έλληνες πολίτες έχουν απαιτήσεις από τα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί πληρώνονται με τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Και οι φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν πραγματικά. Βεβαίως. Και τα παιδιά έχουν. Προφανώς, αυτό πρωτίστως. Αλλά πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να τελειώνει αυτή η εικόνα στα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί προσέξτε. Εγώ είχα την τύχη να σπουδάσω και σε ελληνικό πανεπιστήμιο, στην νομική Αθήνας. Αλλά μετά να προχωρήσω τις σπουδές μου και σε πανεπιστήμιο εξωτερικού. Το επίπεδο των σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι ιδιαίτερα υψηλό. Πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολύ καλούς καθηγητές. Η γνώση στα ελληνικά πανεπιστήμια συναγωνίζεται αντάξια πολύ κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Πλην όμως, δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, κάποιες ελάχιστες μειοψηφίες μετατρέπουν πολύ συχνά τα ελληνικά πανεπιστήμια σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Ως κέντρα ανομίας και αναρχίας. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Για να το ψηφίσετε όλοι το νομοσχέδιο, κύριε Χρυσοχοίδη. Προσέξτε, γιατί έχουμε μια διαφωνία εμείς εδώ. Και εδώ θέλω να τοποθετηθώ και κλείνω. Εμείς λέμε ναι στη δημιουργία ενός σώματος φύλαξης υπό την ευθύνη των πανεπιστημίων. Πλην όμως έχουμε διαφωνία στο να είναι το σώμα φύλαξης αυτό με την εμπλοκή αστυνομικών οργάνων. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, πάντως, κύριε Καρανικόλα, οφείλω να σας ενημερώσω ότι στο εξωτερικό την φύλαξη των πανεπιστημίων αναλαμβάνει η αστυνομία. Όχι, κύριε Φουρτιώτη. Στα περισσότερα κράτη-μέλη. Υπάρχει ιδιωτικό security στα πανεπιστήμια, που είναι security των πανεπιστημίων, δηλαδή. Σε κάποιες χώρες. Σε κάποιες άλλες υπάρχει αστυνόμευση. Αλλά τα security είχαμε τόσα χρόνια, κύριε Καρανικόλα. Τόσα χρόνια με όλα αυτά που γίνονταν, security είχαμε. Όχι σε όλα τα πανεπιστήμια. Όχι σε όλα, και εκεί που είχαμε τι γινότανε.
Άρα, τον κάνανε μολότοφ. Κύριε Ρωμανιά, κύριε, η φύλαξη... Σπύρο, με συγχωρείς πάρα πολύ τώρα. Ο σεκιουριτάς θα μπορεί να ελέγξει τον άλλον από κάτω αν θα πάει να βάλει μολότοφ? Με τίποτα. Κύριε Φουρτιώτη, να μιλήσουμε ειλικρινά. Εάν ελέγχουμε την είσοδο και την έξοδο στα πανεπιστήμια, δηλαδή... Ποιος δεν την ελέγχει, ο σεκιουριτάς? Αυτό πρέπει να είναι ευθύνη του Πανεπιστημίου. Και τι τώρα εννοώ? Θέλετε να μιλήσουμε για το εδώ για το που πήγαμε να γίνουμε για το παράνομα του Φουρτιώτη? Όταν πήγαινα στο Πανεπιστήμιο στην Αγγλία, είχα κάρτα εισόδου στο Πανεπιστήμιο. Δεν έμπαινε κανένας, ήταν ηλεκτρονική η πρόσβαση. Είχαν να μπει όσοι στο μετρό δηλαδή. Υπήρχε πρόσβαση που έπρεπε να σκανάρει την κάρτα σου για να μπει στο Πανεπιστήμιο. Εγώ θα διαφωνήσω. Πρέπει να κάνουμε και τέτοιες αλλαγές. Εγώ θα διαφωνήσω με αυτό, επειδή στην Ελλάδα ο κόσμος δεν ακούει, γι' αυτό και η πανδημία, γι' αυτό και η Μολότοφ, γι' αυτό και οι μπαχαλάκιδες. Δεν μπορεί όλοι, επειδή όμως, υπάρχει ανομία. Στην αστυνομία συνέχεια. Ακούστε. Σε όλα η υπάρχει, αστυνομία, ναι, σε όλα η αστυνομία. Όχι, δεν είναι σε όλα. Ναι, και ας διαφωνούμε, δεν πειράζει. Εδώ δεν ακούνε. Και από τη στιγμή που δεν ακούνε, αυτοί που έχουν δικαίωμα να σπουδάσουν αξιοπρεπέστατα κτλ. Δεν θα είναι αυτοί που θα τους παρασύρουν αυτοί που δεν ακούνε. Και από τη στιγμή που δεν μπορεί να ελεγχθεί, ναι, να μπει η αστυνομία. Να πω κάτι το οποίο είναι κάτι ενδιάμεσο που κάνουν άλλες χώρες στα πανεπιστήμια. Υπάρχει αστυνομική φύλαξη, αλλά οι Βρετανικές αρχές και οι αρχές του πανεπιστημίου έχουν τον έλεγχο του πότε θα παρέμβει η αστυνομία. Αυτό προέβλεπε και ο νόμος Διαμαντοπούλου, ο νόμος του Πασόκ, ναι, δηλαδή. Για το... Αυτό ίσχυε. Και είναι ένα μέτρο το οποίο υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες. Ο καθένας τοποθετήθηκε, ο κόσμος βγάζει την άποψή του, υπάρχουν παιδιά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να σπουδάζουν τα παιδιά ήρεμα. Ακριβώς. Και να μπορούν να πηγαίνουν να τελειώνουν τις σπουδές τους. Να. Και να είναι ασφαλής χώρος το πανεπιστήμιο. Ασφαλή. Και να μην καταστρέφεται η δημόσια υγεία. Συγγνώμη που το λέω, εγώ είμαι υπέρ αυτού. Άμεσα ο κύριος Χρυσοχοΐδης να περάσει με την κυρία Κεραμέως το νομοσχέδιο αυτό, να το ψηφίσει και το Κινάλ. Γιατί δεν είναι δυνατόν να είναι κέντρα ανομίας και να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Και έχουμε δει κι άλλα. Και να μην πω και για την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ.